Το παράδειγμα της αγρότησας από το Μεσολόγγι ακολούθησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι μεταναστών στο Δηδημότυχο που επέστρεψε από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Δώρισαν στο νοσοκομείο της πόλης 100.000 ευρώ. Μετά την κυρία Αθηνά, από το Μεσολόγγι ένα ζευγάρι από το Δηδημότυχο δώρισε 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο της πόλης. Η κυρία Σωτηρία, 86 ετών, και ο κύριος Παναγιώτης, 90, έζησαν μια ζωή από το 1966 μετανάστες στη Γερμανία. Δούλεψαν σε εργοστάσια και επέστρεψαν στην Ελλάδα που τόσο πολύ τους είχε λείψει. Έχουμε λεφτά, λέει, τι να τα κάνουμε τα λεφτά, λέει, να πάμε στο νοσοκομείο να κάνουμε δωρεάν κανένα ασθενοφόρο. Και τελικά τι έγινε, ενώ δεν μπορούσε, ήταν στο κρεβάτι, πήγα εγώ μόνος μου. Πήγα εκεί πέρα στον διευθυντή, χρειάζεται ένα λεωφορείο για τα παιδάκια, τα ανάπερα. Που πήγαινε, έρχονται. Έτσι αγοράστηκε ένα λεωφορείο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που πηγαίνουν συχνά στο νοσοκομείο. Ένα υστεροσκόπιο απαραίτητο για τη γυναικολογική κλινική, 20 κλιματιστικά, 17 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 5 εκτυπωτές, κάνοντας πιο εύκολο το έργο των γιατρών αλλά και την νοσηλεία των ασθενών. Ενώ ανακαινίστηκαν και τμήματα του νοσοκομείου. Σας θεωρούμε ευεργέτες του νοσοκομείου μας, σύγχρονους ευεργέτες του τόπου μας και θα σας είμαστε πάντα ευγνώμονες. Χαίρομαι, ας πούμε, γι' αυτό, ειδικά που τελικά οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν την πρότασή μας. Και μπορούσαν κάλλιστα να πούν, δεν θέλουμε τίποτα, και αυτό θα μας στεναχώρησε. Όλος ο κόσμος, από λίγαμα, να βοηθάει. Οι οικονομίες μιας ζωής έπιασαν τόπο, λένε, και νιώθουν ικανοποίηση, καθώς η σκέψη τους τα χρόνια που εργάζονταν στη Γερμανία ήταν πάντα στην πατρίδα.